σημαντικό έργο το οποίο γίνεται και έχει να κάνει σχέση με τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία και φιλάνθρωπο. Κλείνουμε σε λίγο καιρό 7 χρόνια από ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την Κύπρο το 2013, το Μάιο του 2013, το φαγητό από καρδιάς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει ένα σνακ σε πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αλλά μην τα λέω εγώ, μας τα πει καλύτερα ο κύριος Νίκος Μουργογιάρης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Στέλιου Χατζιωάννου. Κύριε Μουργογιάννη, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την, για την πρόσκλησή μας. Έχουμε 7 χρόνια φαγητό από καρδιάς. Τι σημαίνει, τι είναι. Πολύ ωραία ενέργεια. Έχουμε κι άλλα, σαν ίδρυμα μιλάω, σαν εκπρόσωπος του Ιδρύματος αυτή τη στιγμή αυτή, αλλά ας μείνουμε στο φαγητό από καρδιάς, το οποίο πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και για το Ίδρυμα του Στέλιου, αλλά και για τη χώρα αυτή, στην οποία παρενθετικά λέω ότι τελείωσε και δημοτικό και γυμνάσιο. Δεν έχει μία απλώς σχέση σαν άνθρωπος που κατάγεται από την Κύπρο, αλλά έχει ζήσει και έχει σπουδάσει εδώ ο Στέλιος και την αγαπάει τη χώρα. Λοιπόν, προ 13 ετών, με συγχωρείτε, προ 7 ετών, ξεκίνησε μάλιστα από το οικογενειακό σπίτι στην Κύπρο να μοιράζει φαγητό. Όταν κατάλαβε, όταν του είπε η μητέρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήμουν τότε αναμειγμένος εγώ, ότι οι άνθρωποι στερούνται τον αναγκαίο για την επιβίωση. Αυτό οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή κυρίως δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διότι στην Κύπρο η κρίση έχει υποχωρήσει, η ελεγχθεί αν θέλετε, και το οποίο, για να αρχίσουμε να μιλάμε για λίγο με νούμερα, έχει μοιράσει τα τελευταία 7 χρόνια 21 εκατομμύρια snacks, φαγητά σε πακέτα μικρά, σαν και αυτά που αγοράζει ο κόσμος στα περίπτερα, και για το καθένα από αυτά δίνει τουλάχιστον 1 ευρώ. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα και νομίζουμε ότι έχει κάνει μια διαφορά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να τα πάρουν αυτά, και ελπίδα μας είναι να τελειώσει το πρόγραμμα όσο γίνεται γρηγορότερα. Αλλά όπως έχει πει και έχει υποσχεθεί ο Στέλιος και δημόσια, το πρόγραμμα αυτό δεν θα τελειώσει όσο υπάρχει η ανάγκη. Αυτή η ανάγκη, αν θέλετε, επιβίωσης των ανθρώπων αυτών. Και να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, έτσι, και όχι μόνο θρησκείας, δεν υπάρχουν κριτήρια. Αυτό το γνωρίζουμε και μάλιστα ξέρουμε και ότι πάρα πολλοί και πρόσφυγες και μετανάστες και άποροι Έλληνες και όχι μόνο πηγαίνουν καθημερινά. Έχετε 7 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, σε Αθήνα και Πειραιά, έτσι. Ναι, υπάρχουν 7 σημεία σε Αθήνα και Πειραιά. Ναι, από την πρώτη στιγμή η απόφαση του Στέλιου είναι ότι δεν ασχολούμεθα με τίποτα άλλο παρά μόνο με την ανάγκη των συνανθρώπων. Και μια που εδώ μιλάμε για ένα ίδρυμα το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Στέλιο, δεν θα πάρουμε ποτέ ούτε 1 ευρώ ούτε από κυβέρνηση, ούτε από Ευρώπη, ούτε οπουδήποτε άλλο, αυτές οι αποφάσεις ίσχυσαν την πρώτη στιγμή και ισχύουν μέχρι σήμερα και θα ισχύσουν για πάντα κατά τη διάρκεια της ζωής του προγράμματος. Μάλιστα. Και αν κάποιος μας ακούει ή ενδιαφέρεται για αυτό το πρόγραμμα, τι πρέπει να κάνει, ποιοι είναι απλά. Πηγαίνει σε κάποιο από τα σημεία, δίνει τα στοιχεία του και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Πολύ είναι στο web, είναι στην ιστοσελίδα του Stelios Foundation, και σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία να πάει θα δώσει το όνομά του μόνο με βάση την ταυτότητα, φαντάζομαι. Ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο εγγραφό έχει κάποιος. Άδεια παραμονή, οτιδήποτε διαβατήριο. Και εγγράφεται. Και από τότε μπορεί να δικαιούται να πηγαίνει κάθε μέρα, όπως πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων,
και να παίρνει αυτή την ενίσχυση, η οποία για πολλούς είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί το ξέρουμε αυτό, γιατί κάνουν και μεγάλη απόσταση για να πάνε, και βεβαίως έρχονται και αρκετά συχνά, να μην πω συνέχεια. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μουρκογιάννη, να σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα που κάνει ο Σερ Στέλιος, και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Μουρκογιάννης, μέλος του ΔΕΛΤΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Στέλιου Χατζιωάννου, ο οποίος μάλιστα στη φωνική πυρκαγιά, για να σου πω γι' αυτό, να ξέρεις, στο μάτι, πώς βοήθησε τον κόσμο. Επειδή πήγε και έδωσε από 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων και των ανθρώπων αυτών. Αλλά πήγε ο ίδιος και τα έδωσε. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Υπήρχε και εκεί οι συντονιστές, δηλαδή από το ΜΑΤΙ, οι άνθρωποι που έχουν κάνει τη ΣΕΚΜΑ, το συντονιστικό τους όργανο, δηλαδή την επιτροπή τους. Ποιοι άνθρωποι είχαν χάσει δικούς ανθρώπους και ήρθανε. Μπράβο. Και τους έδωσε απευθείας τα χρήματα, ούτε να παρεμβαίνει το κράτος, ούτε κανείς. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις μια δωρεά ή μια φιλανθρωπία και δεν είναι άμεση, δηλαδή δεν έχουμε να τα δώσω κατευθείαν σε εσένα και πρέπει να τα πάω μέσω οργανισμών, υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία και δεν ξέρεις πότε θα τα πάρεις τα χρήματα όταν τα έχεις πραγματικά ανάγκη. Και το φαγητό από καρδιάς είναι ένα πρόγραμμα πολύ πολύ σημαντικό. Μπράβο.